Και φίλοι, καλησπέρα σας, Χριστός Ανέστη. Είχαμε ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, με την οποία εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή της στο έργο της προσωρινής διοίκησης της Συμβουλίου του Κόσμου με πρόεδρο την κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου. Με γνώμονα την καλύτερη ποιότητα των συνθήκων διαβίωσης των παιδιών εκεί. Επίσης αναφέρει ότι έχει οριστεί κληρικός της Αρχιεπισκοπής για να ασχοληθεί με το ζήτημα του Ιερού Ναού μέσα στη δομή της Χειδωτού του Κόσμου και της εύρυθμης λειτουργίας του ναού αυτού, με τον οποίο πολλά είχαν ακουστεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα περί μη λειτουργίας του κτλ. Είναι μια σαφής τοποθέτηση από την πλευρά του Μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, κύριο Ιερονύμου. Αναφέρει ότι βρίσκεται σε επικοινωνία συνεχή με την Αλεξάνδρα Μαρτίνου, την πρόεδρο της διοίκησης της Κυβερνού του Κόσμου. Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις, αλλά γνωρίζοντας ότι υπάρχει και μια δικαστική εκκρεμότητα, τι ακριβώς θα γίνει με τον πατέρα Αντώνιο, και τι μέλη γενέστε εάν μετά την ποινική δίωξη που το ασκηθεί, τι ακριβώς θα καταθέσει στον ανακριτή και τι θα αποφασιστεί για το μέλλον και εκείνο αλλά και παλαιών μελών της διοίκησης της Χειρουργού του Κόσμου. Καλή εβδομάδα να έχουμε, να είστε καλά.